Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Blue Sky στις 9. Με σκληρά και στοχευμένα μέτρα απειλούν οι 28 της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Τουρκία, με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να καταδικάζει τις συνεχιζόμενες παράνομες ενέργειες σε Ανατολική Μεσόγειο και Αιγαίο. Οι Ευρωπαίοι ηγέτες τάχθηκαν στο πλευρό της Κύπρου, ενώ την ικανοποίησή τους εξέφρασαν τόσο ο Αλέξης Τσίπρας όσο και ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης. Το θέμα θα συζητηθεί εκ νέου στο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων τον Ιούλιο, ενώ τα στοχευμένα μέτρα θα αφορούν τόσο σε πρόσωπα όσο και σε εταιρείες που εμπλέκονται. Σε στοχευμένα μέτρα σε βάρος της Τουρκίας αναφέρονται τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που υιοθετήθηκαν αργά το βράδυ της Πέμπτης στις Βρυξέλλες. Χαρακτηριστικές οι δηλώσεις του Ζαν-Κλοντ Γιουνκέρ που έκρινε απαράδεκτες τις τουρκικές ενέργειες, προαναγγέλλοντας σκληρά μέτρα εις βάρος της Άγκυρας. We are in full solidarity with Cyprus. What Turkey is doing in the territorial waters of Cyprus is totally unacceptable. The Commission has been charged to propose measures to be taken as soon as possible when it comes to this conflict, and will do so. And this will not be soft measures. Για αλληλεγγύη στην Κύπρο και κατάλληλα μέτρα από την Ευρωπαϊκή Ένωση μίλησε ο Ντόναλντ Τούσκ. The European Council stands ready to respond appropriately and in full solidarity with Cyprus. Στην παρέμβαση του Αλέξη Τσίπρας είπε ότι δεν μπορεί να γίνει ανεκτή η παραβίαση του διεθνούς δικαίου από την Τουρκία και αν δεν υπάρξει αντίδραση αυτές οι συμπεριφορές θα συνεχιστούν και θα επεκταθούν, και παρατήρησε πως δεν είναι δυνατόν το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να λαμβάνει μέτρα και να επιβάλλει κυρώσεις στη Ρωσία για την Ουκρανία, να παίρνει μέτρα για τη Βενεζουέλα και το Ιράν και να μην παίρνει μέτρα όταν παραβιάζεται η κυριαρχία ενός κράτους μέλους, δηλαδή η ευρωπαϊκή κυριαρχία. Είπα ότι εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής, Φεντερίκα Μογκερίνη, είπε στον Έλληνα Πρωθυπουργό ότι έχουν αρχίσει να επεξεργάζονται την έκθεση που θα υποβάλουν στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και σε αυτή γίνεται λόγος για στοχευμένα μέτρα κατά της Τουρκίας. Απόλυτη ικανοποίηση εξέφρασε ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης, αναφορικά με την ομόφωνη απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο υποστηρίζει την πρόσκληση του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων προς την Κομισιόν και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης να υποβάλουν χωρίς καθυστέρηση επιλογές για κατάλληλα μέτρα συμπεριλαμβανομένων και στοχευμένων μέτρων. Καταδικάζουμε έντονα τις συνεχιζόμενες παράνομες ενέργειες της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο και το Αιγαίο Πέλαγος. Εκφράζουμε σοβαρές ανησυχίες σχετικά με τις τρέχουσες παράνομες εξορρυκτικές δραστηριότητες της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο και εκφράζουμε τη λύπη μας για το γεγονός ότι η Τουρκία δεν έχει ακόμη απαντήσει στις επανειλημμένες εκκλήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης να σταματήσει αυτές τις δραστηριότητες. Είναι η πρώτη φορά μετά από δεκαετίες παραβιάσεων του διεθνούς δικαίου από πλευράς της Τουρκίας που σε συνέχεια συντονισμένων ενεργειών της Ελλάδας και της Κύπρου η Ευρωπαϊκή Ένωση με τόσο ξεκάθαρο και αποφασιστικό τρόπο καταδικάζει την τουρκική προκλητικότητα και αποφασίζει τη λήψη μέτρων κατά της γείτονος για την παραβίαση του διεθνούς δικαίου στην περιοχή μας. Τέτοια ξεκάθαρη απόφαση και κυρίως τέτοια απόφαση που να συνοδεύεται και με συγκεκριμένα στοχευμένα μέτρα δεν είχε πάρθει ποτέ. Συμπεριλαμβανομένης και της περίοδου αμέσως μετά το θερμό επεισόδιο των Ημείων το 1996, όπου σχεδόν η Ευρωπαϊκή Ένωση τότε είχε κρατήσει ισορροπίες, λέγοντας ούτε λίγο ούτε πολύ να ψάξουμε να τα βρούμε μεταξύ μας. Σήμερα λοιπόν αυτή η πολύ σοβαρή μεταστροφή υπέρ των εθνικών μας θέσεων θεωρώ τόσο εγώ όσο και ο Κύπριος Πρόεδρος, ο Νίκος Αναστασιάδης, ότι αποτελεί μία επιβεβαίωση της πολυετούς προσπάθειάς μας και της επιτυχούς προσπάθειάς μας να αναδείξουμε τα μείζωνα ζητήματα που αφορούν τα εθνικά μας συμφέροντα στην περιοχή και να αποκτήσουμε πολύ ισχυρά ερίσματα και συμμαχίες. Ομόφωνη απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου είναι αποτέλεσμα στοχευμένης και μεθοδικής δουλειάς μηνών, σοβαρής προεργασίας και συντονισμού τόσο στην Κύπρο, την Ελλάδα, όσο και τις Βρυξέλλες, σε συνεργασία πάντα με τους εταίρους μας.
Η χθεσινή απόφαση αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο στη συνεχιζόμενη προσπάθεια μας για τερματισμό των παρανόμων ενεργειών της Τουρκίας στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της Κύπρου, για προάσπιση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας και της σταθερότητας και ειρήνης στην περιοχή. Η φύλαξη των συνόρων μας δεν είναι μόνο ελληνική υπόθεση, είναι ευρωπαϊκή υπόθεση. Και όπως δώσαμε αγώνα και έδωσα αγώνα και χθες το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα για να στηρίξει η Ευρώπη έμπρακτα την Κύπρο και να υπάρχει όχι απλά φραστική καταδίκη, αλλά για πρώτη φορά η απειλή ουσιαστικών κυρώσεων. Από τη μεριά μας θα θέλαμε να δούμε πιο τολμηρές, πιο αποφασιστικές κινήσεις από τη Σύνοδο και περιμέναμε από την κυβέρνηση να έχει κάνει τις απαραίτητες ενέργειες και οπωσδήποτε από εδώ και πέρα θα πρέπει να είναι πολύ πιο πιεστική. Θα έπρεπε αμέσως ο Πρωθυπουργός, είτε πριν ή μετά το ΚΙΣΕΑ, να έχει επικοινωνήσει και να έχει ενημερώσει τους αρχηγούς. Δεν το έπραξε. Ο απερχόμενος Πρωθυπουργός μέχρι τις εκλογές να φροντίσει με τη στάση του και τις ενέργειές του να μην ζημιωθούν τα εθνικά συμφέροντα. Καθησύχαζαν το λαό μας, ισχυρίζονταν πως με την ενεργή εμπλοκή της χώρας στο ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσα από διάφορες συμφωνίες με το Ισραήλ δήθεν δεν θα υπάρξουν κίνδυνοι, πως είμαστε πυλώνας σταθερότητας και ασφάλειας. Όμως η έκτακτη σύγκληση του ΚΙΣΕΑ προχθές και ό,τι εκεί δρομολογήθηκε ομολογεί την όξυνση της κατάστασης. Οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατέληξαν τελικά ομόφωνα στα τελικά συμπεράσματα όσον αφορά την αντιμετώπιση των τουρκικών προκλήσεων παρά τις αρχικές διαφωνίες Γερμανίας και Ολλανδίας. Σαν πιθανότερο αναμένεται να αποφασιστεί η περικοπή των προενταξιακών κονδυλίων προς την Τουρκία, η μη περαιτέρω αναμόρφωση της Τελωνιακής Ένωσης, η αναστολή των συναντήσεων του Συμβουλίου Σύνδεσης Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας και το πάγωμα όλων των κεφαλαίων των ενταξιακών διαπραγματεύσεων, αλλά και πιο στοχευμένα μέτρα κατά συγκεκριμένων προσώπων ή και εταιριών που εμπλέκονται με τις παράνομες τουρκικές ενέργειες. Καλώς ορίζω στο στούντιο του Blue Sky τον Γιάννη Στρατάκη και τον Λουκά Γεωργιάδη. Καλώς ήρθατε. Τώρα, Γιάννη, αυτό το οποίο είδαμε είναι πραγματικά ότι πέρασαν κατά κάποιο τρόπο και στο παρασύνθημα οι Ευρωπαίοι. Η αλήθεια είναι ότι τα προηγούμενα 24 ώρα είχαμε μια πολύ αυστηρή ρητορική, πρωτοφανή, έναντι της Τουρκίας. Τώρα λένε ότι θα πάρουν και στοχευμένα μέτρα. Η αλήθεια βέβαια είναι ότι ποτέ στο παρελθόν δεν θυμόμαστε, ενώ την τελευταία 15 ετία, η Τουρκία να είναι τόσο προκλητική και να έχει καταφέρει μέσα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα να έχει θέσει τους πάντες εναντίον της. Είναι μια τακτική την οποία έχει ακολουθήσει όλα τα ζητήματα. Έτσι, από τη μία πλευρά είναι η τουρκική προκλητικότητα, από την άλλη οι Ευρωπαίοι έχουν συνειδητοποιήσει ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Έτσι, τελείως. Η Κύπρος είναι ευρωπαϊκό έδαφος, η Ελλάδα είναι ευρωπαϊκό έδαφος, τα σύνορα τα δικά μας, τα σύνορα της Κύπρου είναι ευρωπαϊκά, άρα λοιπόν περίπου ήταν μονόδρομος. Οφείλουμε βεβαίως να πούμε ότι τόσο οι πιέσεις από την Λευκωσία και από την Αθήνα απέδωσαν. Υπάρχει ένα συντονισμό και αυτό πρέπει αυτό, να το καταλογίσουμε αυτό έγινε, στα θετικά. Αυτό έγινε και στο ΚΙΣΕΑ που τότε υπήρξε αυτή η κουβέντα, διότι αγνοούσαμε ότι σε δύο μέρες συνεδριάζει το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων. Άρα έπρεπε να υπάρχει ένα συντονισμό. Εκ του αποτελέσματος λοιπόν είναι ένα πρώτο θετικό δείγμα το ότι μπορεί να υπάρξει μια ευρωπαϊκή απάντηση η οποία δεν είναι πια το ανέκδοτο με τα ψηφίσματα του ΟΗΕ, συγγνώμη που το λέω έτσι, αλλά είχαμε συνηθίσει όλα τα προηγούμενα χρόνια, το θυμάστε με το ψήφισμα του ΟΗΕ, ψήφισμα από εδώ από το ΟΗΕ και στην ουσία τίποτα. Αυτό που έγινε τώρα με την Ευρώπη, που πέραν της αυστηρής, ρηματικής, αν θέλετε, ανακοίνωσης, υπάρχει και η προοπτική των μέτρων. Θα την πονέσουν την Τουρκία αν ληφθούν τέτοια μέτρα. Και θα την πονέσουν πολύ. Και θα την πονέσουν πολύ και ξέρει επίσης πολύ καλά, είπε μια φράση ο Πρωθυπουργός και ας την κρατήσουμε. Είτε οι προκλήσεις του Ερντογάν έχουν να κάνουν με πραγματικές ενέργειες, είτε επικοινωνιακού χαρακτήρα, και αυτό κρατήστε το, διότι μαθαίνουμε ότι τελικά και το σκάφος το οποίο βρίσκεται ανοιχτά της Πάφου
να κάνει γεωτρήσεις σε οικόπεδο της Κυπριακής ΑΟΣ, δεν διαθέτει την τεχνική εκείνη υποδομή. Ναι, είναι αλήθεια αυτό. Που θα μπορούσε όντως να φέρει και ένα αποτέλεσμα. Ναι, όπως μου έλεγε χαρακτηριστικά ένας εμπειρογνώμονας που προσπαθούσα να κάνω ρεπορτάζ, ότι είναι παντελώς αδύνατο υπ' αυτές τις συνθήκες αυτό που μαθαίνουμε ότι έχει αυτό το σκάφος και με όλο το προσωπικό των Φιλανδών Νορβηγών να έχει φύγει, διότι φοβούνται τα εντάλματα, τα διεθνή εντάλματα σύλληψης. Αποκλείεται αυτό το σκάφος να διενεργήσει σε 3,5 και σε 5,500 μέτρα βάθους, πώς το λένε, γεωτρήσει. Καταρχήν από την επιφάνεια της θάλασσας. Το πιο πιθανό είναι, λέει, να ανοίξει φελό από μπουκάλι. Έτσι ακριβώς μου το είπαν και το καταγράφω και το λέω. Καλά κάνεις, γιατί για να δούμε και πώς είναι τα πράγματα. Τις πραγματικές διαστάσεις. Από την άλλη πλευρά, πέστε ότι αυτό το σκάφος προχωρούσε να κάνει έστω αυτό το άνοιγμα του φελού. Έπρεπε να σταθεροποιηθεί. Με τα πέλματα τα οποία ανοίγουν τα ειδικά για να έχει μια σταθερότητα. Δεν έχουν γίνει αυτά. Η δεύτερη προκλητικότητα της Τουρκίας είναι αυτή που ετοιμάζεται να κάνει με το δεύτερο γεωτρύπανο. Έτσι, που το οποίο είχαμε και όλες τις παράτες και τις τελετές αναχώρησης χθες. Έχω την αίσθηση ότι αυτή τη φορά οι Ευρωπαίοι είναι διαβασμένοι, γιατί το επεδίωξε η Αθήνα και η Λευκοσία. Επεδίωξαν να είναι διαβασμένοι και οι Ευρωπαίοι να ξέρουν πώς να αντιμετωπίσουν τον Ερντογάν. Γιατί δεν έχει ερίσματα, μάλιστα, δεν έχει δικαιώματα, ούτε νομικά, ούτε από το διεθνές δίκαιο, μάλιστα, να κάνει αυτά που κάνει σήμερα. Λουκά. Λοιπόν, η θάλασσα έχει όρια, έχει σύνορα μάλλον. Και επίσης δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό. Και με βάση αυτό το ότι η θάλασσα έχει σύνορα και οι χώρες έχουν και θαλάσσια σύνορα, θα έπρεπε να μας έχει κάνει πιο προνοητικούς εδώ και μερικά χρόνια. Η Τουρκία βλέπει ότι ο ενεργειακός άξονας Ισραήλ-Κύπρο-Ελλάδος, πάνω στον οποίο θα βασιστούν για τα επόμενα 150-200 χρόνια οι Ευρωπαίοι για να πάρουν φτηνό αέριο και να απεξαρτηθούν από τη Ρωσία, αυτή η προοπτική φοβίζει την Τουρκία. Από την άλλη πλευρά, η Τουρκία ρίχνει δίχτυα προς τη Ρωσία. Ξέρουμε ότι έχουν βελτιωθεί οι σχέσεις. Και το λέω αυτό γιατί προκύπτει και ένα δεύτερο δίδαγμα σε όλους αυτούς τους αφελείς, οι οποίοι έλεγαν θα βγούμε έξω από την Ευρωζώνη, θα πάμε στη Δραχμή και θα έχουμε δίπλα μας τους Ρώσους. Να συνέλθουμε λιγάκι και να καταλάβουμε πώς στήσεται το μέλλον για τα παιδιά τα επόμενα χρόνια. Λοιπόν, η Τουρκία είναι ένα πολυσύνθετο πρόβλημα, γιατί υπάρχει το γεωπολιτικό, θέλει να αποτελέσει εμπόδιο στην ευρωπαϊκή κυριαρχία, άρα εμπόδιο και στην ελληνική, αλλά από την άλλη πλευρά χρειάζεται πολύ μεγάλη μελέτη και με ακρίβεια χειρουργική, θα έλεγα, για το ποια μέτρα είναι διατεθειμένα να πάρει η Ευρώπη. Και γιατί το λέω αυτό? Η Τουρκία είναι η 14η μεγαλύτερη οικονομία στον κόσμο. Εάν ληφθούν μέτρα τα οποία θα πλήξουν την τουρκική οικονομία, είναι δεδομένο ότι θα έχουμε θεαματική διολίσθηση της τουρκικής λίρας έναντι του δολαρίου. Έχουν δανειστεί όλοι αυτοί σε δολάρια και η Τουρκία ταυτόχρονα αποτελεί και τον πρώτο εμπορικό εταίρο της Ελλάδος. Mm-hmm. Αυτά θα πρέπει να τα σταθμίσουν όλοι αυτοί που έχουν τις τύχες του κόσμου στα χέρια. Δεν είναι μια εύκολη υπόθεση και πρέπει να τα διαχωρίζουμε όλα αυτά. Άλλο το κομμάτι το γεωπολιτικό με το αέριο, άλλο το κομμάτι της τουρκικής προκλητικότητας, γιατί ο Ερντογάν θέλει να δείξει ότι είναι ο στρατάρχης, ο στρατηγός της περιοχής, άλλο η εξαγωγή της κρίσης λόγω των εκλογών με τον Ιμάμογλου κτλ. Και άλλο κομμάτι το οικονομικό, το οποίο έχει να κάνει και με την Ελλάδα, αλλά και το γεγονός ότι είναι μια οικονομία με τεράστιο μέγεθος. Η Τουρκία, μάλιστα, επί Ερντογάν, κέρδισε 25 θέσεις στον παγκόσμιο καταμερισμό του ΑΕΠ. Και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία. Ναι, αλλά αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε οικονομική περιδίκηση. Τα οικονομικά όμως, μέτρα έχουν αφαιθεί στους Αμερικανούς. Έχω την εντύπωση ότι πρωτίστως τα μέτρα των Ευρωπαίων είναι αυτά τα χειρουργικής επέμβασης. Γι' αυτό μίλησε για στοχευμένα, τα οποία θα τις κόψουν. Δηλαδή, τα πόδια. Να φέρω ένα παράδειγμα. Τα κεφάλαια που θα εισέρεαν στην Τουρκία προενταξιακά είναι σημαντικά. Mm. Αλλά για σκέφτεται πόσο σημαντικό είναι και αυτοί οι οποίοι εμπλέκονται σε αυτές τις ιστορίες να συλλαμβάνουν το ένα στους αυτούς. Όπως έλεγε η κύρα Δάμ χθες σε αυτό το δελτίο, εάν επιχειρηθεί, πράγμα το οποίο θέλει μεγάλη γενναιότητα και πολύ σκληρότητα από την πλευρά της Ευρώπης, αν επιχειρηθεί να αρθεί το μέτρο της μη δασμολόγησης των προϊόντων. Γιατί υπάρχει τελωνιακή σύνδεση και εκεί δεν υπόκειται σε δασμούς. Αυτό θα πλήξει Λίνα, πάρα πολύ. Λίνα, μου επιτρέπεις να συμπληρώσω κάτι.
Να συμπληρώσω ότι η Αμερικανική σχέσεων και η Μεγάλη Ευρωπαϊκή Όμιλη, νομίζω ότι κάτω υπό το βάρος αυτής της προκλητικότητας από την πλευρά της Τουρκίας, νομίζω ότι θα επιταχυνθούν οι εξελίξεις για να μοιραστούν περισσότερα οικόπεδα. Πάμε να προχωρήσουμε τώρα. Επίθεση στη Νέα Δημοκρατία εξαπέλυσε από τις Βρυξέλλες ο Αλέξης Τσίπρας με αφορμή τη στήριξη που παρήχε στο Μάνφρεντ Βέμπερ, του οποίου, όπως είπε, η επιλογή για την Κομισιόν δεν βρίσκεται πια στο τραπέζι. Παράλληλα, δήλωσε ότι το debate βρίσκεται στον αέρα λόγω της έκτακτης συνόδου κορυφής της 30ης Ιουνίου. Το αναπτυξιακό σχέδιο της Νέας Δημοκρατίας παρουσίασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ζητώντας ισχυρή εντολή από τους πολίτες προκειμένου να το εφαρμόσει. Η διαπραγματεύση στη Σύνοδο Κορυφής για να βρεθεί μια προσωπικότητα αποδεκτή από την πλειοψηφία των ηγετών για να αναλάβει την Προεδρία της Κομισιόν απέτυχαν με αποτέλεσμα να συγκληθεί νέα Σύνοδος για τις 30 Ιουνίου. Κατά τη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε στις Βρυξέλλες, ο Αλέξης Τσίπρας αναφέρθηκε στο αδιέξοδο, εξαπολύοντας επίθεση στον Βέμπερ και τη Νέα Δημοκρατία. Η είδηση είναι ότι η υποψηφιότητα του κυρίου Βέμπερ, όπως ήταν αναμενόμενο, έφυγε από το τραπέζι. Αφού ήταν μια υποψηφιότητα που δεν μπορούσε να ενώσει την Ευρώπη, αλλά ήταν μια υποψηφιότητα διχαστική για την Ευρώπη. Και θα ήθελα να μου επιτρέψετε σε αυτό το σημείο ένα σχόλιο. Πιστεύω ήταν μεγάλο λάθος της αξιωματικής αντιπολίτευσης που επένδυσε σε μια διχαστική υποψηφιότητα. Σε μια υποψηφιότητα που είχε εκφραστεί με τόσο ακραίους χαρακτηρισμούς εναντίον της Ελλάδας και που προκάλεσε τόσο μεγάλες αντιδράσεις σε όλο τον Ευρωπαϊκό Νότο, τόσο μεγάλες αντιδράσεις σε ένα ευρύτερο φάσμα πολιτικών δυνάμεων από το Δημοκρατικό Κέντρο ως την Αριστερά, συμπεριλαμβανομένων των Φιλελεύθερων, των Πρασίνων, των Σοσιαλδημοκρατών. Ήταν λάθος και είναι λάθος κατά την άποψή μου σε κρίσιμες επιλογές που αφορούν την ίδια τη χώρα και υπ' αυτή την έννοια σε κρίσιμα εθνικά ζητήματα, οι επιλογές να γίνονται με αμιγώς κομματικά κριτήρια. Θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι ο κύριος Βέμπερ ξεκίνησε την καμπάνια του για την υποψηφιότητά του για την Προεδρία της Κομισιόν από την Ελλάδα. Και ξεκίνησε από την Ελλάδα διότι στηρίχθηκε, πιστεύω με μοναδικό κριτήριο, προφανώς όχι τα εθνικά συμφέροντα, αλλά το γεγονός ότι είχε εκφραστεί με τόσο αρνητικά σχόλια για εμένα προσωπικά και για την ελληνική κυβέρνηση στις κρίσιμες για την Ελλάδα στιγμές του 2015. Ο Αλέξης Τσίπρας ρωτήθηκε για τον debate της 1ης Ιουλίου, που βρίσκεται πλέον στον αέρα λόγω της έκτακτης συνόδου της 30ης Ιουνίου για τα πρόσωπα που θα στελεχώσουν τις υψηλές θέσεις των Βρυξελών. Έτσι όπως την ετοιμάζουν αυτή την αναμέτρηση, παράλογοι μονόλογοι αναμένεται να είναι, οπότε μπορεί να βγω με Skype από τις Βρυξέλλες. Διότι έχω την αίσθηση ότι οι πολιτικοί μου αντίπαλοι δεν επιδιώκουν την ουσιαστική προγραμματική αντιπαράθεση και επιμένουν σε παράλληλους μονολόγους. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, φαντάζομαι ότι αυτά είναι ζητήματα τα οποία θα τα λύσει η διακομματική, διότι όντως υπάρχει ένα υπαρκτό θέμα, στο βαθμό που δεν θα μπορώ να είμαι εγκαίρος στην Αθήνα τη μέρα που έχει οριστεί αυτή η τηλεοπτική αντιπαράθεση. Καθότι δεν μπορούμε να ξέρουμε αν θα τελειώσει και πότε θα τελειώσει και τι ώρα θα τελειώσει για να βγει λευκός καπνός για την επόμενη ηγεσία των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι δηλώσεις του κυρίου Τσίπρα, ο οποίος ισχυρίστηκε ότι οι πολιτικοί του αντίπαλοι επιθυμούν τους παράλληλους μονολόγους, ενώ εκείνος τάχα το διάλογο, είναι δηλωτικές της αδιόρθωτης αλαζονίας του. Πόσο μάλλον όταν όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης επιχειρούν να βρουν μια λύση σε ένα πρόβλημα που ουδόλως προκάλεσαν. Το αναπτυξιακό πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας παρουσίασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, το οποίο, όπως είπε, θα φτάσει σε όλους τους πολίτες με ένα 18-σέλιδο φυλάδιο, ενώ θα τυπωθεί και σε γραφή Μπράιχ. Περιλαμβάνει μείωση του φόρου στις επιχειρήσεις από 28% σε 20% σε μια διετία και του φόρου στα μερίσματα. Αμέσως διπλασιάζεται ο χρόνος συμψηφισμού και ενισχύονται οι υπεραποσβέσεις. Μπορούμε να μειώσουμε τους ανέργους σε μια τετραετία σε λιγότερους από 500.000 από 850.000 που είναι σήμερα, τόνισε ο κύριος Μητσοτάκης, προαναγγείλοντας ακόμη μείωση του ένφια 30% στη διετία και αναστολή για 3 χρόνια του ΦΠΑ στην οικονομική δραστηριότητα και του φόρου υπεραξίας στη μεταβίβαση ακινήτων. Είναι η πηξίδα μας για το δύσκολο και όμορφο ταξίδι που ξεκινάμε στις 8 Ιουλίου. Όμως, για να συμβεί αυτό,
στις 7 Ιουλίου, ο λαός πρέπει να εμπιστευθεί την Ελλάδα μας σε ένα δυνατό χέρι. Οι εκλογές δεν έχουν τελειώσει. Δεν δικαιολογείται κανείς εφησυχασμός. Καμία προεξόφληση του εκλογικού αποτελέσματος. Αν σε κάτι θα συμφωνήσω με τον απερχόμενο Πρωθυπουργό, είναι ότι η κάλπη της 7ης Ιουλίου είναι άδεια. Δεν είναι μισογεμάτη με τα ψηφοδέλτια των ευρωεκλογών. Πρέπει να γεμίσει από την αρχή και θα γεμίσει με πολλά γαλάζια ψηφοδέλτια. Διεκδικούμε ισχυρή εντολή. Δεν το κρύψαμε, διότι αλλιώς η χώρα θα μπει σε περιπέτειες. Και λέμε ξεκάθαρα ότι μόνο μια ισχυρή εντολή μπορεί να μας επιτρέψει να εφαρμόσουμε αυτό το σχέδιο με ταχύτητα, αποτελεσματικότητα και λογοδοσία. Η χώρα δεν θέλει άλλες περιπέτειες. Θέλει και μπορεί να πάει ενωμένη μπροστά. Το πρόγραμμά μας είναι ένα σχέδιο μέτρου, λογικής, αποτελέσματος. Δεν είναι μια σειραφή παροχών, ούτε μια πλειοδοσία εξαγγελιών χωρίς αντίκρισμα. Θα ήταν πολύ εύκολο να το κάνουμε. Εξάλλου, δεν θα ξεφεύγαμε από την πεπατημένη της προηγούμενης και απερχόμενης κυβέρνησης. Θα ήταν όμως ανέντιμο να το κάνουμε. Διότι μετά από 10 χρόνια κρίσης, ο ελληνικός λαός έχει οριμάσει. Ξέρει τι είναι ρεαλιστικό, ξέρει τι είναι εφαρμόσιμο και το τελευταίο που θέλει είναι από τους πολιτικούς να τον κοροϊδέψουν για άλλη μια φορά για να του εφαρπάξουν την ψήφο. Δεν θα πέσουμε σε αυτή την παγίδα, δεν πέσαμε σε αυτή την παγίδα. Αντιμετωπίζουμε τους πολίτες με ευθύνη και με ωριμότητα. Ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας δεσμεύθηκε για μείωση φόρων για όλους τους πολίτες, ενώ μίλησε για εισαγωγικό συντελεστή από 22% σε 9% για εισόδημα έως 10.000 ευρώ και σταδιακή μείωση της εισφοράς αλληλεγγύης, ενώ ανακοίνωσε ότι θα μειωθούν οι εισφορές από 20% σε 15%. Όπως τόνισε, στο τέλος της τετραετίας θα εφαρμοστούν δύο συντελεστές ΦΠΑ, 11% και 22%. Ενώ για τη στήριξη των νέων οικογενειών ανακοίνωσε καθιέρωση επιδόματος 2.000 ευρώ για κάθε παιδί που γεννιέται στην Ελλάδα, αύξηση του ορίου του αφορολογήτου κατά 1.000 ευρώ για κάθε παιδί, επαναφορά των επιδομάτων για τις μεγάλες οικογένειες, παιδικό σταθμός για κάθε παιδί ή 180 ευρώ μηνιαίο κουπόνι αν δεν υπάρχει θέση. Για τη δημόσια υγεία αναφέρθηκε στην καθιέρωση προγράμματος δωρεάν προληπτικών εξετάσεων για όλους και επισήμανε πως θα εφαρμοστεί ελεύθερη επιλογή οικογενειακού γιατρού, πλήρης εφαρμογή του αντικαπνιστικού νόμου και ενίσχυση των νοσοκομείων με 1.500 ειδικευόμενους νοσηλευτές ετησίως. Τώρα, εγώ έχω μία πορεία. Γιατί φωνάζει ο κύριος Τσίπρας για τον Βέμπερ, όταν και ο δικός του έχασε. Εκτός τραπέζι. Άλλο όμως, και εκτός γιατί, διαλόγου ο Τίμερμανς. Ο δικός του δεν είχε λοιπόν, και τις δυνατότητες. Άρα λοιπόν, γιατί φωνάζει. Η ουσία είναι ότι δεν τίθεται το ζήτημα αν ο καλά, Βέμπερ... Καλά τώρα πλάκα κάνω, εντάξει, ναι, όχι, έχουμε πιο σοβαρά ζητήματα. Το αντιλαμβάνομαι αν ο Βέμπερ είναι από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα ή όχι. Πραγματικά έχει ανθεληνικές θέσεις. Εάν τις πάρουμε μία προς μία σε όλα τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την Ελλάδα, τον είχαμε απέναντι. Πάντως, κοίταξε. Δεν ήταν απέναντι στο ΣΥΡΙΖΑ, όταν ήταν απέναντι στην χώρα. Το τελευταίο διάστημα, κοίτα, καταρχήν, ο κύριος Βέμπερ έχει μια μακρά ιστορία με τον κύριο Τσίπρα, διότι μην ξεχνάς ότι ήταν ο ευρωπαίος πολιτικός, ο οποίος... Αν θες τον αποκαθήλωσε εντός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Άρα λοιπόν υπάρχει μια παράδοση αρνητισμού. Αλλά πέραν αυτού, εμένα μου κάνει εντύπωση το γεγονός ότι επιχειρεί και αυτό να το θέσει σαν ένα αίτιο τριβής όταν περίπου είναι προεξοφλημένα κάποια πράγματα στην Ευρώπη και όταν αυτό το πράγμα όπως απεδείχθη, τουλάχιστον από την εμπειρία των ευρωεκλογών, ελαχίστως τον ωφέλησε. Έχω την αίσθηση όμως ότι όταν έχεις άλλο να είσαι ένα Γιούγκερ ο οποίος εν πάση περιπτώσει είναι μια άλλη προσωπικότητα κτλ. Και άλλο να είσαι ένα σκληρό πρόσωπο όπως ο κύριος Βέμπερ. Ουσιαστικά ο Βέμπερ είναι μια συνέχεια κακέκτυπο, αν θέλετε, του κυρίου Σόιμπλε. Με ένα προτεσταντισμό φοβερό, με μια απέχθεια προς τον ελληνικό λαό και μην κοιτάτε που ήρθε, ξεκίνησε από την Ακρόπολη και τα λοιπά και έκανε και έκανε και έδειχνε και τον προϋπάντησε και ο δικός μας ο Κυριάκος και εν πάση περιπτώσει. Δεν ήταν ένας άνθρωπος που θα μπορούσε να το εμπιστευτούν την Ευρώπη. Άντως, και αυτό φάνηκε από τους σχετισμούς. Να σου πω, για να γίνεται έτσι και ένας αντίλογος, ότι
Εγώ δεν μπορώ να μην κατανοήσω έτσι σε πολιτικό επίπεδο το γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ και ο κ. Τσίπρας κεφαλαιοποιεί αυτή την κόντρα. Αλλά από την άλλη πλευρά δεν μπορώ να μην θυμηθώ ότι ο ΣΥΡΙΖΑ και ο κύριος Τσίπρας ενστερνίστηκαν τους αλτιμπαγκισμούς Μοσχοβησή με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την ελληνική οικονομία και τους δείκτες που τώρα αποδεικνύεται εγώ ότι δημιουργούν πρόβλημα. Εγώ νόμιζα ότι θα μου έλεγε στη Μέρκελ. Άσε τη Μέρκελ. Η Μέρκελ λοιπόν, είναι η ουσία ένα άλλο μέγεθος και... Ότι η Ευρώπη, είτε το θέλουμε είτε δεν το θέλουμε, οφείλει να επαναστοχαστεί, να προσδιορίσει κάποια πράγματα. Και ο μόνος που δεν θα μπορούσε να το κάνει ήταν ο κύριος Βέλης. Τώρα, πες μου κάτι. Τελικά καταλήγεις και εσύ στο δικό μου συμπέρασμα ότι αυτό το έρμο το debate του Δής το ήθελε κατά βάση. Κοίτα, έτσι όπως γίνεται. Εγώ το είπα και την προηγούμενη φορά που ήμουν καλεσμένος εδώ. Αντιλαμβάνεσαι ότι λοιπόν, είναι πια μια κοροϊδία ναι, δεν, όλη αυτή δηλαδή, η διαδικασία. Εντάξει, δηλαδή αυτό που είπε ο Τσίπρας, εγώ το κατανοώ. Ότι και με ρε παιδιά και με Skype να βγω από εδώ πέρα, ένα μονολογάκι θα κάνω κι εγώ όπως θα κάνουν όλοι. Θα είναι. Πόσοι θα είναι, οι πέντε πολιτικοί αρχηγοί ή τέσσερις εναντίον ενός. Τόσο έχαλα, απλό είναι. Έτσι γίνονται, αφήστε έτσι. Που μπορεί να γίνει. Πάντοτε ναι, δεν αυτός γίνεται. Ο οποίος είναι ο κυβερνών, έτσι, αυτός ο οποίος ασκεί τη δίκηση έχει απέναντί του το σύνολο της αντιπολίτευσης. Ναι, παγκοσμίως. Θα ήταν διαφορετικά τα πράγματα αν είχαμε ένα debate που είχαμε δύο πολιτικούς αρχηγούς που αντάλλασαν και μεταξύ καλά, αφού ο κύριος Τσίπρας πολλά... έλεγε ότι είναι προσβλητικό για τη δημοκρατία. Τώρα, τι ανακάλυψε τη δημοκρατία και το διάλογο λοιπόν, ο κύριος Τσίπρας. Ωραία να πάτε πίσω. Αλλά άμα πάμε κι εμείς πίσω, άστα να πάμε. Όχι, άστα να λοιπόν, πάμε. Πώς το έλεγε ο πρόεδρος του αντιπρόεδρου έχει γίνει. Ο κύριος Τσίπρας το έλεγε προσβλητικό. Τώρα, αν ο κύριος Τσίπρας μετανιώνει για όσα έλεγε. Και υποστήριζα, αυτό είναι μια άλλη τάξη θέμα. Λοιπόν, αυτή την ώρα το ότι δεν έχουμε μια πραγματική αντιπαράθεση μεταξύ επιπρογραμματικών θέσεων ανάμεσα στον πρόεδρο της Ακροματικής Αντιπολιτεύσεως. Ευτυχώς τους ξέπλυνε η Κομισιόν τώρα σε αυτό το θέμα. Δεν ξέρω ποιο ξέπλυνε. Δεν ξέρω ποιο ξέπλυνε. Λοιπόν, διότι το ατύχημα μπορεί να γίνει ανά πάσα στιγμή. Κοίταξε, μια χαρά κρύφτηκε πίσω από την 30η ποιος Ιουνίου και ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος προφανώς φοβόταν σε αυτό που είπε πείτε, στο να είναι ο ένας απέναντι στους 4-5. Σε λίγο θα μας πείτε ότι ήταν δάκτυλος του Τσίπρα να γίνει στις 30 για να μην γίνει το debate. Το κλείνουμε αυτό. Τώρα, Λουκά, σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρουσίασε το κυβερνητικό πρόγραμμα. Παρουσίασε 11 άξονες. Και παρουσίασαν και ένα εμπεριστατωμένο φυλάδιο, το οποίο περιλαμβάνει αυτούς τους άξονες. Είναι ο οδικός χάρτης της νέας, υποτίθεται αν το αποτέλεσμα των εκλογών είναι σε θετική κατεύθυνση για τις επιδιώξεις της Νέας Δημοκρατίας, είναι ο οδικός χάρτης της επόμενης κυβέρνησης. Λοιπόν, να τα πάρουμε λίγο τα πράγματα με την σειρά, επειδή λέμε για τους κακούς Γερμανούς και οτιδήποτε άλλο. Ξεχνάμε ότι είναι οι βασικοί χρηματοδότες του ελληνικού προγράμματος διάσωσης με 60 δισεκατομμύρια ευρώ και βεβαίως είναι αυτοί οι οποίοι τσοντάρουν τα περισσότερα στον κοινοτικό προϋπολογισμό. Με το αζημίωτο, δεν υπάρχει αζημίωτο. Όχι, κάτσε, εδώ πέρα τα λέμε όλα. Με το αζημίωτο. Υπάρχει... Οι ίδιοι έχουν ομολογήσει τα δισεκατομμυριάκια που έχουν τσεπώσει με αυτή την ιστορία του δανεισμού της χώρας μας. Ποιος έχει τσεπώσει? Οι Γερμανοί. Από ποιο πράγμα? Από το δανεισμό της Ελλάδας. Από τα 60 δις που δώσαμε, στερήσαμε τους Γερμανούς για να μας τα δανείσουν με 0,8%. Μα στερήσαμε. Γιάννη μου, είμαστε προσγειωμένοι. Συγγνώμη, αλλά εγώ σε αυτή τη λογική δεν μπαίνω. Δηλαδή να τους κάνουμε να ονομάσουμε και την πλατεία εσύ. Συντάγματος, πλατεία Μέρκελ και Σόμπλε. Αυτό άκουσα να σου πω τώρα. Σε παρακαλώ. Όταν υπάρχει βασική άγνοια σε οικονομικά μεγέθη, σε οικονομικές συμφωνίες κτλ., ας μην πετάμε αερολογίες. Δηλαδή, εσύ επιμένεις ότι μας έκαναν χάρη οι Γερμανοί. Εντάξει. Εντάξει. Αν δεν μας δάνειζε κανένας, δεν τολμώ να διαμονήσω. Δεν μας δάνεισαν, αγαπητέ μου, οι Γερμανοί. Μας δάνεισε ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός, ο οποίος σπίτηκε. Ποιο τσοντάρι στο μηχανισμό, το καταλαβαίνεις. Και κάθε κράτος... Από τον ουρανό έρχονται. Και κάθε κράτος... Πες μου, από πού έρχονται τα λεφτά, Γιάννη. Και κάθε κράτος συμμετείχε. Πες μου, από πού έρχονται τα λεφτά. Και μην ξεχνάμε, ένα πράγμα θα πούμε. Από πού έρχονται τα λεφτά. Μην ξεχνάμε ότι κάνει να πάρουμε και περίπου 7 δισεκατομμύρια από τα κέρδη που έβγαλαν αυτοί οι δανειστές μας, από τα ελληνικά ομόλογα. Ναι, από τα οποία τότε έλεγε ότι θα ασκήσουμε τα μνημόνια και πήγανε τα επιτόκια στο 50% και δεν θα χρειάζεται να πάρουμε 7 δισεκατομμύρια τώρα, αλλά θα είχαμε κερδίσει 30. Εγώ μένω άφωνος. Είσαι με τα καλά σου. Αυτά που συνέβαιναν το 2015, μην τρελαθούμε τώρα. Εδώ τώρα πάμε στο κομμάτι που αφορά τον κύριο Μητσοτάκη. Ο κύριος Μητσοτάκης θα παραλάβει την αναλογία που θα του πέσει για μια ζημία 200 και πλέον δισεκατομμυρίων ευρώ που προκλήθηκε το 2015. 86 δις δανεισμός, 40 δισεκατομμύρια που έφυγαν από τις τράπεζες, καταθέσεις, έχουν γυρίσει στα 10, 40 δισεκατομμύρια καταστροφή για τις τράπεζες, ζημιά 35 αυτή τη στιγμή,
14,5 δισεκατομμύρια μέτρα που δεν χρειάζονταν για ένα μέλι χαρτούβελι και 30 δισεκατομμύρια διαφυγών ΑΕΠ μέχρι το 19. Αν τα αθροίσει τα αυτιά, βγαίνουν γύρω στα 210 δισεκατομμύρια. Βάλει και 100 έτσι από μένα για να βγει 330. Μα τι είναι αυτά που λες τώρα, εσύ. Σε παρακαλώ. Με τα στοιχεία της... Μα σε παρακαλώ. Μετά αν. Μετά αν. Χάσαμε τόσο. Γιάννη, μίλησε. Οι καταθέσεις είναι αν. Ωραία, άστο. Η καταστροφή της αξίας των τραπεζών με την ανακεφαλαιοποίηση είναι αν. Ο δανεισμός 86 δις εν πωλής καινούριος είναι αν. Τα μέτρα 14,5 δις είναι αν. Τα ξέρεις, Γιάννη. Όταν δεν ξέρεις, δεν μιλάς για οικονομικά. Όταν δεν ξέρεις τους αριθμούς, δεν μιλάς. Είναι απλό. Από εκεί και πέρα ο κύριος Μητσοτάκης έχει να παραλάβει σε εκκρεμότητα τη μείωση των συντάξεων μέσω της κατάργησης προσωπικής διαφοράς, τη μείωση του αφορολογήτου, έτσι, τις αντικειμενικές αξίες που πρέπει να εφαρμόσει και βεβαίως τη βόμβα της ΔΕΗ. Δεν ξέρω αν θα του βγουν όλα αυτά που είπε. Μας είπε σήμερα τίποτα γι' αυτά. Δεν ξέρω αν θα του βγουν όλα αυτά που είπε. Μας είπε σήμερα γι' αυτά. Τίποτα. Είπε όμως κάποια σημαντικά πράγματα για τις μειώσεις των συντελεστών φορολογίας. Θα τα δούμε εκ του αποτελέσματος. Αλλά τουλάχιστον δεν ήταν στη λογική όπως τότε διάφοροι που βγαίνανε στα κανάλια που λέγανε 10 δις από τη λίστα Λαγκάρντ, 8 από τη λίστα Μπόργιανς, 20 από το Λαθρεμπόριο, 20 δισεκατομμυριάτσα έλεγε κάποιος πατριώτης. Αυτή την ώρα, εσύ ξέρεις τα νούμερα, με αυτές τις μειώσεις που εξήγηλε σήμερα ο κύριος Μητσοτάκης. Σταδιακά στην τετραετία. Τι είπες? Σταδιακά στην τετραετία. Σταδιακά στην τετραετία. Μπράβο. Εάν από το 3%, 3,5% που είναι το πρωτογενές πλεώνασμα, το φέρει στο 2 και πείσει τις αγορές και τους δανειστές ότι μπορούμε να τρέξουμε ανάπτυξη 4% την ίδια στιγμή που πέφτει συνεχώς το δεκαετές ομόλογο, ναι, μπορούν να γίνουν. Πώς μπορούν να γίνουν αυτά? Να πούμε 2-3 βασικά πραγματάκια. Γρήγορα, γιατί τελειώνει το ΦΠΑ. Ο ΦΠΑ στην οικοδομή και η κατάργηση του φόρου υπεραξίας, μάλλον η αναβολή, η αναστολή για 3 χρόνια, θα δώσει μεγάλη δυναμική στην οικοδομή. Μα ούτως αυτό... ή άλλως δεν εφαρμόζεται. Υπό αναστολή είναι. Μπράβο. Γύρω αυτό από την οικοδομή πρέπει να ξέρουν, είναι 200 επαγγέλματα. Πρέπει έτσι, να ξέρουν όμως όλοι, αυτό. Γιατί υπάρχει τώρα υπάρχει ένα ζήτημα. Μήπως θα είναι από τις οικοδομές που θα ισχύσουν από την επομένη του νόμου, τη ψήφιση του νόμου. Λέει ο άλλος, μήπως ισχύσουν αναδρομικά. Να σου κάνω μια ερώτηση. Αυτά πρέπει να ξεκαθαρίσουν. Λέω ένα απλό για την οικοδομή. Με τα capital control ήθελα να μου πει κάτι. Να τον αφήσεις να ολοκληρώσει. Μα αυτό το ναι, άλλο, τι άλλο θες να σου πω. Γι' αυτό, για τα capital controls δεν άκουσα κάτι. Ποια capital controls? Που υπάρχουν τώρα. Δηλαδή ήρθε ο άλλος, θα έκανε μαντάρα και θα ζητάμε τώρα τα capital controls. Συγγνώμη. Είναι θέμα συνολικού κλίματος στην οικονομία. Έτσι. Εάν κριθεί. Αυτό που δεν κατάφερε να επιβάλλει. Είμαστε πολύ κοντά στο να πει. Δηλαδή είναι θέμα κάποιων μηνών. Το σημαντικό, Γιάννη, είναι να εμπιστευτείς αυτόν που σου παρουσιάζει ένα σχέδιο που έχει προοπτική. Ο κόσμος δεν εμπιστευόταν την κυβέρνηση, γι' αυτό γύρισαν μόνο 10 δισεκατομμύρια από καταθέσεις. Υπάρχουν ακόμα στα σεντούκια, σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος, γύρω στα 30 δισεκατομμύρια. Εγώ δεν από 30 μπορεί να είναι και λιγότερο. Τέλος πάντων, βασίζομαι σε αυτό που λέει η Τράπεζα της Ελλάδος. Όμως, το μεγάλο πρόβλημα του 2015, τότε ο κόσμος έπαιρνε ψυχοφάρμακα και επίσης κόσμος που έχασε τη δουλειά του ή πήγε στη μερική απασχόληση, αλλά δεν το καταλάβαινε γιατί έβλεπε τον άλλον με το ακριβό πολυτελές αυτοκίνητο που στηνόταν στην ουρά για τα 60 ευρώ. Το πρόβλημα είναι στις επιχειρήσεις. Το ξέρεις ότι υπάρχουν κεφαλαιακοί έλεγχοι ακόμη και σήμερα σε επιχειρήσεις. Βεβαίως, το ξέρεις. Λοιπόν. Αυτό είναι κόστος απώλεια δυνητικού ΑΕΠ. Τόσο λοιπόν, απλά. Αυτά πλέον δεν διδάσκονται. Είναι κάποια βασικά πράγματα. Δεν διδάσκονται στις οικονομικές σχολές που πέρασα εγώ. Στην τρίτη ηλικίου διδάσκονται. Είναι απλό. Ναι. Και όλοι γνωρίζουμε ότι η οικονομία είναι κλίμα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μου απόψε. Να κάνουν το κίνημα αλλαγής ένα ισχυρό αντίβαρο απέναντι στο ΣΥΡΙΖΑ και στη Νέα Δημοκρατία. Κάλεσε τους πολίτες η πρόεδρος του Κινάλη, κυρία Φόφη Γεννηματά. Την ίδια ώρα ο Δημήτρης Κουτσούμπα ζητούσε στήριξη στο ΚΚΕ, τονίζοντας ότι το παραμύθι της μεταμνημονιακής εποχής δεν αφορά το λαό. Η Φόφη Γεννηματά εν όψη των εθνικών εκλογών τόνισε την ανάγκη το κίνημα αλλαγής να είναι ένα ισχυρό αντίβαρο απέναντι σε Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ. Αποδοκιμάστηκε ο κύριος Τσίπρας και δημιούργησε αυτό το κύμα αγανάκτησης και αποδοκιμασίας εναντίον του που εκφράστηκε υπέρ της Νέας Δημοκρατίας. Χρειάζεται η χώρα ένα ισχυρότατο αντίβαρο τόσο απέναντι στη συντήρηση, στις συντηρητικές πολιτικές, όσο και απέναντι στο λαϊκισμό. Δεν θα αφήσουμε τη χώρα να μπει σε περιπέτειες την επομένη των εκλογών, τόνισε η κυρία Γεννηματά, αναφερόμενη στα σενάρια μετεκλογικών συνεργασιών. Έχουμε χαράξει μια αυτόνομη πορεία, αλλά σε όλους τους τόνους λέμε ότι εμείς είμαστε μια υπεύθυνη δύναμη που ως υπεύθυνη αντιπολίτευση δεν θα αφήσουμε τη χώρα να μπει σε περιπέτειες αποσταθεροποίηση. Το δίλημα των εκλογών της 7ης Ιουλίου έστειλε από τα Ιωάννινα ο Δημήτρης Κουτσούμπας. Σε αυτές τις εκλογές δεν κρίνεται ποια θα είναι η διαφορά του ΣΥΡΙΖΑ με τη Νέα Δημοκρατία ή αν η Νέα Δημοκρατία θα έχει αυτοδυναμία.
Δεν κρίνεται ποια κόμματα θα είναι το συμπλήρωμα της επόμενης αντιλαϊκής κυβέρνησης. Σε αυτές τις εκλογές κρίνεται πόσο πιο δυνατός θα βγει ο ελληνικός λαός την επόμενη μέρα. Με την Ένωση Κεντρών και τον Βασίλη Λεβέντη συστρατεύτηκε το άρμα πολιτών του Γιάννη Δημαρά, που θα είναι υποψήφιος στη Β2 Αθήνα στο δυτικό τομέα, ενώ ο πρώην Παλαιστής και Ολυμπιονίκης Πέτρος Γαλακτόπουλος θα συμμετέχει στο ψηφοδέλτιο επικρατείας. Ευρύ προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας καταγράφουν για τις εθνικές εκλογές δύο νέες δημοσκοπήσεις. Η διαφορά κυμαίνεται από το 8 έως το 9,2% με βασικό ερώτημα αν η Νέα Δημοκρατία θα κερδίσει την αυτοδυναμία και με πόσες έδρες τελικά. Σύμφωνα με την έρευνα της εταιρείας Pulse που παρουσίασε ο Sky στην πρόθεση ψήφου με αναγωγή επί των εγκύρων, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 35%, ο ΣΥΡΙΖΑ στο 27%, τρίτο κόμμα το Κίνημα Αλλαγής με 7%, ακολουθεί το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος με 5,5%, η Χρυσή Αυγή με 4,5%, η Μέρα 25 του Γιάννη Βαρουφάκη στο 3,5%, η Ελληνική Λύση οριακά στο 3%, η Ένωση Κεντρών 1,5% και η Αναποφάσιστη στο 7,5%. Στο σενάριο τώρα που η Ελληνική Λύση δεν καταφέρει να μπει στη Βουλή, η δημοσκόπηση υπολογίζει ότι η Νέα Δημοκρατία θα αποσπάσει 156 έδρες, έχοντας καθαρή αυτοδυναμία. Εάν μπει η Ελληνική Λύση στη Νέα Βουλή, η πλειοψηφία της Νέας Δημοκρατίας περιορίζεται στις 152 έδρες. Στην παράσταση νίκης, η Νέα Δημοκρατία προηγείται με 71%, με τον ΣΥΡΙΖΑ στο 18%. Καταλληλότερος για πρωθυπουργός αναδεικνύεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης με 36%, με τον Αλέξη Τσίπρα στο 28%, ενώ 32% των ερωτηθέτων απαντά κανένας από τους δύο. Σε ό,τι αφορά στα ελληνοτουρκικά, 8 στους 10 απάντησαν ότι η κυβέρνηση θα έπρεπε να είχε ενημερώσει τα άλλα κόμματα για τις εξελίξεις. Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ, τώρα που παρουσίασε το Open, στην πρόθεση ψήφου με αναγωγή επί των εγκύρων, η διαφορά ανάμεσα στα δύο πρώτα κόμματα διαμορφώνεται στις 9,2 μονάδες, με τη Νέα Δημοκρατία να προηγείται καταγράφοντας ποσοστό 32,4% έναντι 23,2% του ΣΥΡΙΖΑ, ακολουθεί το Κίνημα Αλλαγής με 6,5%, Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος με 4,8%, Χρυσή Αυγή 3,8%, η Μέρα 25 με 3,5% και η Ελληνική Λύση οριακά στο 3%, σχηματίζοντας μια επτακομματική βουλή. Στην εκτίμηση για την κατανομή των εδρών, η Νέα Δημοκρατία υπολογίζεται ότι θα λάβει από 149 έως 161 έδρες στη Νέα Βουλή. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα κινηθεί μεταξύ 71 και 81, το Κίνημα Αλλαγής από 18 έως 22, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος από 12 έως 16, Χρυσή Αυγή από 10 έως 15, Μέρα 25 από 0 έως 12 και Ελληνική Λύση από 0 έως 10. Το 43% των ερωτηθέντων πιστεύει πως η νέα κυβέρνηση θα έχει τα περιθώρια να διαπραγματευτεί με τους εταίρους την εφαρμογή του προγράμματός της, ενώ το 39% πως θα εφαρμόσει μόνο τις συστάσεις της Κομισιόν. Επίσης, ένα στους δύο πολίτες εμφανίζεται να ανησυχεί με το ενδεχόμενο να συνεχίσει τη διακυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ. Απ' την άλλη πλευρά, το 30% των πολιτών ελπίζει ότι η οικονομική κατάσταση των οικογενειών τους θα βελτιωθεί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη έναντι 19% που λαμβάνει ο Αλέξης Τσίπρας. Όσον αφορά την ένταση στην Ανατολική Μεσόγειο, το 55% δηλώνει ότι ανησυχεί για ενδεχόμενο ατύχημα. Σύγκρουση αστικού λεωφορείου με σειρμό του προαστιακού είχαμε σήμερα το πρωί στη φυλασσόμενη διάβαση της οδού Λιωσίων και της Χιώκου. Ο οδηγός του λεωφορείου, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν μπόρεσε να περάσει τις γραμμές, καθώς λόγω κίνησης εγκλωβίστηκε στην ανισόπεδη διάβαση. Η ψύχρεμη αντίδραση του οδηγού του σειρμού που είδε μπροστά του το λεωφορείο και ελάττωσε ταχύτητα είχε ως αποτέλεσμα να αποφευχθούν τα χειρότερα και η σύγκρουση να είναι ήπια, αφού χτύπησε το βαρύ όχημα στο πίσω μέρος του. Οι 30 περίπου επιβάτες του λεωφορείου, κατόπιν εντολής του οδηγού, έσπευσαν στο εμπρός μέρος με αποτέλεσμα να μην υπάρξουν τραυματισμοί. Όταν άρχισαν τα προειδοποιητικά να ακούγονται, κοιτούσαμε δεξιά και αριστερά να δούμε από πού έρχεται. Εγώ προσωπικά ήμουν στη μεσαία διπόρτ και απλά φαίνεται να έρχονται κατά πάνω μας. Λίγο τελευταία στιγμή προχώρησε πιο μπροστά και συγκρούστηκε. Παρακαλούσαμε να ανοίξει. Και απλά συγκρουστήκαμε και μετά άνοιξε μόνο την μπροστινή πόρτα. Αφού έγινε σύγκρουση. Παρακαλούσαμε να ανοίξει. Το μόνο που θέλω να πω είναι ότι πρέπει να ανάψουμε ένα κεράκι, τίποτα άλλο. Ολιάζαμε να ανοίξει και δεν μας άνοιγε. Μαζευτήκαμε όλοι μπροστά. Όλοι. Και μια κυρία στο πίσω μέρος τράβηξε τρία παλικάρια και τα έσωσε. Είδαμε εμείς ότι το λεωφορείο δεν φταίει πουθενά. Περάσανε δύο γιοταχή και το κλείσανε. Είχε χώρο, το κλείσανε και τελείωσε. Έχουν γίνει πάρα πολλά τραγαρίσματα και δυστυχήματα σε αυτή τη διάβαση, την αφύλακτη. Κάποτε υπήρχαν φύλακες, υπήρχαν τα πάντα, αλλά... Πραγματικά είναι ένα επικίνδυνο σημείο και ειδικά τις ώρες αιχμής, πραγματικά αν κάνετε ένα ρεπορτάζ μια καθημερινή θα δείτε πολλά αυτοκίνητα και γιοταχή που μένουν πάνω στις μπάρες. Και στο σημείο αυτό κυρίες και κύριοι το δελτίο μας ολοκληρώθηκε, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Να είστε καλά, να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Γεια σας.